Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Μια ακόμη εκπομπή ξεκινάει σήμερα. Μια εκπομπή μια μισή ώρα. Θα είμαστε μαζί σας με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Έχουμε να συζητήσουμε σήμερα τη συμβολή της ψυχοθεραπείας σαν μέσο αντιμετώπισης των αυτοάνωσων νοσημάτων. Στο επόμενο κομμάτι της εκπομπής μας θα συνεχίσουμε με διάφορους επιχειρηματίες γνωστούς της πόλης μας, όπου έχουμε τις εκλογές στο επαγγελματικό επιμελητήριο και θα έχουμε μια μικρή συζήτηση μαζί τους. Στο επόμενο κομμάτι μας θα έχουμε τους Έλληνες διασώστες. Θα μιλήσουμε και θα μας πούν διάφορα που έχουν συμβεί. Και τέλος θα κλείσουμε με την εταιρεία καλλιντικών Zerva Cosmetics, η οποία είναι και χορηγός μας, σε κάποια επίδειξη μακιγιάς και κάποιες συμβουλές ομορφιάς. Θα ξεκινήσουμε σήμερα το πρόγραμμά μας με τον κύριο Παντελή Κευρεκίδη, κλινικό ψυχολόγο, διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών και επιστημονικό συνεργάτη στα επαγγέλματα υγείας ΤΕΗ Δυτικής Μακεδονίας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Πατκάκη. Μια διόρθωση είναι Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Σήμερα έχουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα, ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ κόσμο και πολλοί μπορεί να μην γνωρίζουν κάποια πράγματα που μπορεί να τους συμβαίνουν. Γι' αυτό είμαστε εδώ να συζητήσουμε για τη συμβολή της ψυχοθεραπείας στην αντιμετώπιση των αυτοάνωσων νοσημάτων. Τι είναι τα αυτοάνωσα νοσήματα, ξεκινώντας από αυτό επιγραμματικά και λέγοντας σας εσείς? Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την δυνατότητα που μου δίνετε να μιλήσουμε για την ψυχοθεραπεία και τη συμβολή της στην αντιμετώπιση των αυτοάνωσων νοσημάτων, η οποία θα έλεγα ότι δεν είναι η συνήθις πρακτική για τα ελληνικά δεδομένα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, ίσως έχει να κάνει με το στίγμα του ψυχό, αλλά δεν είναι και τόσο συνηθισμένο. Σε ό,τι αφορά τα αυτοάνωσα νοσήματα, αυτοάνωσο νόσημα έχουμε όταν το ανοσοποιητικό μας σύστημα προσβάλλει υγιή κύτταρα, ιστούς, για κάποιους λόγους που ακόμα δεν τους γνωρίζουμε πλήρως, αντί να μας προστατεύει. Δηλαδή έχουμε ένα ανοσοποιητικό το οποίο ο στόχος του είναι να προστατεύει τον οργανισμό και για λόγους που ακόμα δεν γνωρίζουμε πλήρως, όπως είπα πριν, ανταυτού επιτίθεται στο σώμα. Επιτίθεται. Είναι μια σωστή λέξη που έχω ακούσει και από άλλους γιατρούς, είναι ακριβώς αυτή. Πόσα αυτοάνωσα νοσήματα γνωρίζουμε? Κοιτάξτε, η λίστα είναι ακόμα ανοιχτή. Αυτή τη στιγμή καταγεγραμμένα περίπου 80 αυτοάνωσα νοσήματα. Παραδείγματος χάρη, η διαταραχές της λειτουργίας του θυρεοειδούς, η σκλήρυνση κατά πλάκας, κάποιες μορφές καρκίνου, ψωρίαση, ερυθυματώδης λύκος, είναι κάποια από όλα αυτά. Ωστόσο, όπως είπα και πριν, η λίστα είναι ακόμα ανοιχτή. Ναι, κύριε Κευρεκίδη, αυτά είναι πολύ σημαντικά τα αυτοάνωσα και μάλιστα πολλές φορές ταλαιπωρούν χρόνια όλο τον κόσμο που νοσεί από τέτοιου είδους νοσήματα, θα έλεγα. Αλλά πώς διορθώνεται μια τέτοια κατάσταση, ποια είναι η συμπτωματολογία, θα έλεγα, ώστε να μπορέσουμε να καταλάβουμε και να έρθουμε σε κάποιον ειδικό? Κοιτάξτε, κύριε Πετκάκη, η συμπτωματολογία ποικίλει. Ποικίλει ανάλογα με το εκάστοτε νόσημα που διαγνώνεται πάντοτε από τον θεράπαντο γιατρό. Τα διάφορα αυτά νοσήματα προσβάλλουν και διαφορετικά συστήματα στο σώμα, έτσι. Κατά συνέπεια, έχουμε εξ αυτού έχουμε μια μεγάλη ποικιλία συμπτωματολογίας. Παραδείγματος χάρη στη ρευματοειδή αρθρίτιδα, ας πούμε, έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα με τις αρθρώσεις. Ο λύκος προσβάλλει νεφρά και άλλα εσωτερικά όργανα. Κοινή όμως συμπτωματολογία, θα έλεγα, είναι αυτά που λέμε συνήθως ο ασθενής μας διαμαρτύρεται για δεκατάκια, για χρόνια κόπωση, έτσι, δεκατάκια λεγόμενος πυρετό, έτσι, ναι. Ζάλες και διάφορα τέτοια. Σωματικά συμπτώματα, ναι, είναι αυτά. Ναι, ναι, ναι. Ένα μεγάλο κομμάτι είναι αυτό που ταλαιπωρεί πάρα πολύ κόσμο στις μέρες μας, έτσι, είναι η διαταραχή, η λειτουργία του θυρεοειδούς και η διαταραχή της λειτουργίας του θυρεοειδούς. Οι περισσότεροι πάσχουν. Ναι, ναι, ναι. Άρα λοιπόν έχουμε μια ποικιλία συμπτωματολογίας ανάλογα με το νόσημα το οποίο έχει προσβάλει τον άνθρωπο.
Επομένως, προχωράμε και εκτός από τα σωματικά συμπτώματα, να ασχοληθούμε λίγο με τα ψυχολογικά μας συμπτώματα, πώς βοηθάει η ψυχοθεραπεία στην αντιμετώπιση αυτών των αυτοάνωσων νοσημάτων. Ναι. Είναι πολύ σημαντική η ερώτησή σας. Καταρχήν θέλω να καταθέσω την άποψη ότι οι ψυχολογικές θεραπείες, έτσι, οι ψυχοθεραπείες, είναι ένα όπλο στην φαρέτρα που έχουμε, τον όπλο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από τα αυτοάνωσα νοσήματα. Ένα, κατά συνέπεια δεν είναι ηλιδία λήθος και ότι κανείς θα βγει και θα πει ότι έχουμε λύσει το πρόβλημα. Έτσι. Ναι. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι, απαντώντας στην ερώτησή σας, η μορφή της ψυχοθεραπείας, η οποία έχει μεγάλη απαντητικότητα, έχει ένδειξη στα αυτοάνωσα, είναι η γνωστικο-συμπεριφορική, η γνωσιακο-συμπεριφορική, τη λένε άλλοι συνάδελφοι, και δευτερευόντως η υποστηρικτική ψυχοθεραπεία. Και γιατί έχει, γιατί γνωστικο-συμπεριφορική? Γιατί έχει αποδειχθεί από μελέτες και από την θεραπευτική πράξη ότι έχει μεγάλη απαντητικότητα στις αγχώδεις διαταραχές και στην κατάθλιψη, που είναι δύο συνήθεις διαταραχές που ακολουθούν, δύο συνοδά προβλήματα στα αυτοάνωσα. Ναι. Είναι λογικό. Κάποιος ο οποίος έχει ένα χρόνιο πρόβλημα, σαφώς δεν χειροκροτάει από χαρά. Έτσι δεν είναι γεμάτος χαρά. Οπότε, το άγχος λοιπόν πρέπει να αντιμετωπιστεί, γιατί από μελέτες τουλάχιστον ξέρουμε ότι είτε συνδέεται αιτιοπαθογενετικά με το πρόβλημα των αυτοάνωσων, είτε ενισχύει την βαρύτητα των προβλημάτων, των συμπτωμάτων, και έτσι εμποδίζει σημαντικά και την λειτουργικότητα του ασθενούς, την καθημερινή λειτουργικότητα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αντιμετωπιστεί, γιατί δημιουργεί προβλήματα. Και εκεί λοιπόν προβλήματα. Έχουμε τη γνωστικο-συμπεριφορική ψυχοθεραπεία, ναι, η οποία έχει ένδειξη στα συγκεκριμένα προβλήματα. Και νομίζω ότι κάπου εδώ, για να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι, θα αρχίσουμε να δείχνουμε κάποια slides που έχετε φέρει, με σκοπό να ενημερώσουμε λίγο περισσότερο τον κόσμο σε ό,τι συμβαίνει, να μιλήσουμε για τις τεχνικές βιοανάδρασης. Είναι το σωστό slides που θα έχουμε? Θα πρέπει να πάμε λίγο νωρίτερα. Μπροστά, παρακαλώ, ναι. Έχουμε κάνει ένα λάθος και θα θέλαμε να, από την αρχή, να περάσει με τη σειρά. Ψυχοθεραπεία γνωστική συμπεριφορικού. Γνωστικο-συμπεριφορική ή γνωσιακή, ναι, συμπεριφορική. Ναι. Να ξεκινήσουμε λίγο την κουβέντα μας και θα μας δείχνουν τα slides που έχουμε. Θα μιλήσουμε για κάποιο θεραπευτικό σχήμα. Το θεραπευτικό πρωτόκολλο... ναι, κάτι φαίνεται τώρα. Σωστά. Εδώ έχουμε μία περίπτωση την οποία δουλέψαμε με την πολύ καλή συνάδελφο πάνω στο νοσοκομείο. Δουλέψαμε λοιπόν με γνωστικο-συμπεριφορική ψυχοθεραπεία και με βιοανάδραση, με την κυρία Γιαντσελίδου, την Κορίνα, πολύ καλή συνάδελφο. Έχοντας λοιπόν μια 17χρονη η οποία είχε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Θα πρέπει να σας πω έτσι εισαγωγικά, ναι, ότι ουσιαστικά όλο το πρωτόκολλο στηρίζεται σε δύο βασικές αρχές, πολύ απλές στη σύλληψή τους, αλλά και πάρα πολύ σημαντικές. Το ένα αφορά την απόσβεση συμπεριφοράς, δηλαδή πώς κανείς αποσυνδέει το αίτιο από το αποτέλεσμα. Και το δεύτερο είναι αυτό που λέμε γνωστική αναπλαισίωση, αναδόμηση, δηλαδή το πώς ο ασθενής βλέπει το πρόβλημά του, αντιλαμβάνεται το πρόβλημά του και κατά συνέπεια το βιώνει. Έτσι. Είναι λίγο το μισοάδιο, ναι, μισογεμάτο, πάρα πολύ απλοϊκά το λέω, αλλά εκεί πάνω. Λοιπόν, μπορούμε λίγο να προχωρήσουμε στην επόμενη, ναι, διαφάνειά, ναι, μας, στην οποία θα μιλήσουμε για... Αν μας το δείξει, ναι, θα δούμε. Ωραία. Λοιπόν, ο σκοπός της παρέμβασής μας λοιπόν ήταν στο συγκεκριμένο περιστατικό. Είχα μία έφηβη με ένα πρόβλημα, με ένα καρκίνο μεσοθωρακίου και τραχύλου. Ήταν λοιπόν να βελτιώσουμε την διαχείριση, να διαχειριστούμε το φοβικό άγχος, το τρομερό άγχος. Λόγω της ασθένειας. Ακριβώς, ακριβώς. Και στη συνέχεια βέβαια μας ενδιέφερε, όπως είπαμε, να βελτιώσουμε και την πρόγνωση, αλλά και να ακολουθήσουμε το περιστατικό, να έχουμε ένα follow-up, να δούμε πώς
αν θέλετε, βελτιώνεται και η ποιότητα ζωής του ατόμου. Έτσι. Ψυχικά και σωματικά, δηλαδή, σαφώς, να βελτιωθεί λίγο το άτομο που έχει σαν, την ασθένεια. Σαν background, σας λέω ότι ήταν μια εισαγωγή σε μια κλινική για νεοπλασίες, η οποία παρουσίασε ιδιαίτερη δυσκολία, γιατί ήταν μια έφηβη η οποία ήταν ιδιαίτερα αγχωμένη και ιδιαίτερα διεγερμένη και δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί. Και καλέσαμε εμάς για να το δούμε λοιπόν και να βοηθήσουμε την κατάσταση. Αυτή την περίπτωση δηλαδή θα δείξουμε. Ναι. Να προχωρήσουμε στην επόμενη διαφάνεια, παρακαλώ. Όλα αυτά τα άτομα βλέπω ότι χρειάζεται χρόνος για να δημιουργηθεί μια καλή ισορροπία και να επανέλθουν σε κάποια ίαση. Κοιτάξτε, κανείς δεν είπε ότι σαφώς... χρειάζεται χρόνος. Κάνουμε θαύματα, δηλαδή. Έτσι. Σαφώς χρειάζεται ο χρόνος και σαφώς χρειάζεται και η σωστή, αν θέλετε, έτσι, το σωστό μείγμα πραγματών που θα κάνει κανείς για να αντιμετωπίσει τις καταστάσεις. Μακάρι να μπορούσαμε σε ένα βράδυ μέσα να κάνουμε τον κόσμο καλά. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Και ψυχικά και σωματικά χρειάζεται υποστήριξη σε τέτοιες δύσκολες περιπτώσεις. Παρακαλώ να περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια. Δεν φαίνεται και πολύ καθαρά, δεν αλλά εδώ κάποια δυσκολία έχουμε... να δούμε το τι υπάρχει. Θα μιλούσαμε για τα οπτικά ερεθίσματα. Θα σας πω σε γενικές γραμμές, έτσι, αυτό που μας ενδιέφερε να κάνουμε και αυτό που κάναμε ουσιαστικά ήταν το ότι ο πρώτος μας στόχος ήταν να βελτιώσουμε και να εξαλείψουμε, αν θέλετε, την ψυχοσωματική συμπτωματολογία της κοπέλας. Ένα αυτό. Το δεύτερο ήταν, ο δεύτερος δείκτης ήταν να βελτιωθεί ο ύπνος της, γιατί δεν κοιμόταν. Δεν κοιμόταν λόγω του άγχους, λόγω της αρρώστιας της. Ήταν υπερδιαγερμένη. Και επίσης, σε ένα τρίτο επίπεδο, ήταν να δουλευτεί η διαταραχή της διάθεσης που είχε πλέον, η κατάθλιψη που παρουσίαζε. Και σε γενικές γραμμές, από εκεί και μετά, το follow-up θα μας δίνει και την ποιότητα ζωής αυτού του ανθρώπου, έτσι, βελτιώνοντας όλες αυτές τις συνθήκες. Πώς το κάναμε, αν θα προχωρήσουμε στις επόμενες... Στην επόμενη διαφάνεια θα ήταν πολύ πιο εύκολο να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Κάποιες μετρήσεις νομίζω υπάρχουν. Ναι, υπάρχουν μετρήσεις. Κάποιες μετρήσεις που γίνεται η προβολή των φόβων. Αυτό που κάναμε στη συνέχεια ήταν να κάνουμε μια συνολική ψυχοδιαγνωστική εργασία για να δούμε λοιπόν... το άτομο πώς βιώνει την καθημερινότητά του. Είδαμε λοιπόν ότι υπάρχει κατάθλιψη, είδαμε ότι υπάρχουν μέσα από μια σειρά ψυχοδιαγνωστικών screenings. Επίσης κάναμε μια ιεράρχηση των φόβων της ασθενούς, ξεκινώντας λοιπόν από αυτό που φοβάται λιγότερο μέχρι τον θεμελιακό της φόβο, αυτό που την διέγειρε περισσότερο. Έτσι. Και αυτά και καταγράψαμε επίσης αυτό που λέμε την βασική της εφίδρωσης, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία της βιοανάδρασης. Καταγράψαμε λοιπόν την φυσιολογική της εφίδρωση κάτω από φυσιολογικές συνθήκες και την εφίδρωση που είχε, η οποία εφίδρωση είναι και ένας δείκτης του στρες, το οποίο το χρησιμοποιούμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Καταγράψαμε λοιπόν την εφίδρωση κάτω από καταστάσεις στρες. Στρες. Αυτό πώς το καταφέρνετε? Έτσι. Υπάρχουν ειδικά μηχανήματα, δηλαδή το συζητάμε τώρα, αλλά για να καταλάβουμε λίγο, είναι μόνο με κουβέντα, είναι και με παρουσία κάποιων μηχανημάτων που βάζετε τον ασθενή? Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία της βιοανάδρασης, όπως είπα. Εδώ έχω ένα τέτοιο μηχάνημα, δεν ξέρω αν φαίνεται. Θα μας το δείξουν τώρα. Έχουμε ένα μηχάνημα το οποίο συνδέεται ο ασθενής. Νομίζω ότι καλό θα ήταν... Σε αυτό εδώ συνδέουμε τον ασθενή παρουσιάζοντας μία σειρά από εικόνες, οι οποίες κατά τεκμήριο δεν είναι στρεσογόνες, δεν προκαλούν στρες. Και παίρνουμε λοιπόν αυτό που λέμε βασική γραμμή βάσης, δηλαδή το ποια είναι η φυσιολογική εφίδρωση κάτω από φυσιολογικές συνθήκες του ασθενούς. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε μία σειρά από άλλες εικόνες, οι οποίες περιμένουμε, έχουν σχέση με την αρρώστια του ανθρώπου. Στην προκειμένη περίπτωση παρουσιάσαμε μία σειρά από εικόνες από το συγκεκριμένο τμήμα
στο οποίο ήταν η κοπέλα, από σύριγγες, από στατό κτλ. Οπτικά ερεθίσματα. Οπτικά δηλαδή. Ερεθίσματα, ναι, ναι, ναι. Και εκεί είδαμε πραγματικά, εκεί πήραμε την διέγερση. Μάλιστα. Έτσι, την το οποία φόβο, την καταγράφουμε, ναι. Την καταγράφουμε το μηχάνημα. Με το μηχάνημα. Αυτό ουσιαστικά καταγράφει την είναι ηλεκτροδερμική αντίδραση, καταγράφει λοιπόν το πόση εφίδρωση έχουμε, η οποία σε καταστάσεις στρες γίνεται πολύ, πολύ πιο έντονη μέσα στην πανάδα. Ναι. Έτσι. Και αυτό μας δείχνει λοιπόν το πού βρίσκεται ο ασθενής όταν είναι σε κατάσταση διέγερσης, ψυχοφυσιολογικής διέγερσης. Αυτό λοιπόν κάναμε και το χρησιμοποιήσαμε σαν ένα μέτρο σύγκρισης σε καταστάσεις ηρεμίας και σε κατάστασης διέγερσης. Σε καταστάσεις διέγερσης. Και στη συνέχεια προχωρήσαμε στην αντιμετώπιση. Στην αντιμετώπιση. Η αντιμετώπιση, εδώ βλέπουμε μία σειρά από, είναι λίγο προθύστερα βέβαια, έτσι, αυτό ναι. που κάνα, αυτό που σας είπα πριν, έτσι. Το TAT που το λέμε. Τι κάναμε, ναι. το TAT και τα λοιπά, που μας δείχνουν το τι έχει γίνει. Για να το συντομεύσω λίγο, αυτό που κάναμε στη συνέχεια ήταν το ότι μάθαμε στην ασθενή μας κάναμε την προοδευτική μειοχαλάρωση, δηλαδή μάθαμε να χαλαρώνει, βαθιά. Και στη συνέχεια σε κατάσταση χαλάρωσης παρουσιάσαμε, την είπαμε, να σκεφτεί αυτό που φοβάται. Mm-hmm. Έτσι. Θυμάστε, σας είπα για απόσβεση. Ναι. Παρουσιάσαμε το αίτιο λοιπόν, το οποίο κάτω από άλλες συνθήκες θα προκαλούσε έντονη διέγερση. Στην προκειμένη περίπτωση, επειδή ήταν ήδη χαλαρή, δεν μπορούσε να διέγερθεί. Ναι. Έτσι αποκόψαμε τη σχέση αιτίου αποτελέσματος. Αποκόψαμε δηλαδή το αίτιο από το αποτέλεσμα από τη διέγερση. Σε λίγο λοιπόν, μετά από λίγες συνεδρίες, οι συνεδρίες ήταν 10 συνολικά. Αυτό θα ρωτούσα τώρα, ναι, ότι πόσο διαρκούν οι συνεδρίες. Οι συνεδρίες στην προκειμένη περίπτωση ήταν 10 συνολικά. Ναι. Είχαμε μια δραματική έκπτωση της φοβικής αντίδρασης. Το παιδί ήρθε και ηρέμησε. Χαλάρωσε και μπόρεσε να αντιμετωπίσει και την κατάσταση στη συνέχεια, γιατί συνεχίζονταν να νοσηλεύεται βέβαια, ναι. έτσι έκανε τον κύκλο της, βγήκε και ζει μια χαρά έξω σήμερα, αν δεν απατώ, με τελευταία φορά που θυμάμαι που την μιλήσαμε ήταν φοιτήτρια. Και τώρα όταν, φαντάζομαι ναι. ότι έχει. Εγώ πιστεύω ότι όταν διορθώνεται ο φόβος, αμέσως μόνοι μας κάνουμε, με θεραπευόμαστε κατά κάποιο τρόπο, προσπαθούμε και μειώνουμε τους φόβους μας. Ένα μεγάλο μέρος των ψυχοσωματικών εκδηλώσεων που είχε η νεαρή οφειλόταν σε αυτό τον έντονο φόβο, σε αυτό το φοβικό άγχος. Ταυτόχρονα βέβαια δουλέψαμε και σε επίπεδο γνωστικής αναπλαισίωσης, δηλαδή μας δόθηκε η δυνατότητα, αφού το άτομο είχε ηρεμήσει, να κουβεντιάσουμε για το τι ήταν αυτή η αρρώστια, ναι. ποιες είναι οι, αν θέλετε έτσι, η πρόγνωση, πώς βελτιώνεται η πρόγνωση και ναι. αντιμετωπίσαμε λοιπόν και σε επίπεδο σκέψης αυτήν όλη την ιστορία και αναδομήσαμε mm-hmm. τον τρόπο με τον οποίο βλέπει την αρρώστια της. Συμπερασματικά λοιπόν. Συμπερασματικά είχαμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Καλό αποτέλεσμα. Για την συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν ναι. θέλω το γενικεύσω σου, αλλά σαφώς χρειάζεται πολύ περισσότερη δουλειά και έρευνα. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση και στο follow-up που είχαμε ναι. με την συγκεκριμένη περίπτωση ήταν πολύ ικανοποιητικά τα πράγματα. Πάντως νομίζω ότι από τη συζήτησή μας βγήκε ότι εκτός του ότι πρέπει να προσέχουμε το σώμα μας, πρέπει να προσέχουμε και την ψυχή μας. Δηλαδή τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα πράγματα πρέπει να συμβουλευόμαστε και ψυχοθεραπευτές, γιατρούς, οι οποίοι μας βοηθούν να αντιμετωπίζουμε κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο και μας βοηθάνε να το αντιμετωπίζουμε γιατροί. Εσείς βοηθάτε να αντιμετωπίζουμε και να δυναμώνουμε σαν άνθρωποι. Ισχύει αυτό που λέμε, κυρία Πετκάκη, η σώμα και ψυχή, αν θέλετε, η ψυχή τώρα είναι λίγο, έτσι, ναι. λίγο υπερβατική, δηλαδή. Αλλά σώμα, εν πάση περιπτώσει, και ψυχή είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Το ένα επηρεάζει το άλλο και αντίστροφα. Κατά συνέπεια δεν μπορούμε να πούμε ότι οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι λέγανε νους υγιής, εν σώμα τη γη. Τα είπαν πολύ νωρίτερα από εμάς, χιλιάδες χρόνια πριν. Εμείς απλά τα επαναλαμβάνουμε, αν θέλετε τώρα. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε. Η συζήτηση ήταν απόλυτα ενημερωτική. Νομίζω ότι η συμβολή η δική σας πάντοτε είναι ό,τι καλύτερο όταν υπάρχει και κάτι ακόμα. Και τα δύο μαζί προχωράνε στην ίαση και στη θεραπεία διαφόρων νοσημάτων. Κύριε Κευρική, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εμείς εδώ κάπου κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Σε λίγο πάλι μαζί σας με το επόμενο θέμα. Και εγώ σας ευχαριστώ.
Επιστρέψαμε και πάλι μαζί σας στο δεύτερο θέμα, όπως σας υποσχεθήκαμε, κάτι πολύ σημαντικό. Έχουμε εκλογές. Έχουμε εκλογές στο εμπορικό επιμελητήριο, στο επαγγελματικό επιμελητήριο, και οι εκλογές αυτές γίνονται 26, 27 και 28 Νοεμβρίου. Σήμερα έχουμε μαζί μας τον κύριο Ντίνο Κωστόπουλο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Και τον κύριο Φαναριώτη Κωνσταντίνο. Καλησπέρα σας. Να πούμε λίγα πράγματα για τον κύριο Κωστόπουλο, πρόεδρος της Ένωσης Επιχειρήσεων Διαφήμισης και Επικοινωνίας Βόρειου Ελλάδας, πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Επικοινωνίας, ΕΛΚΕ, εκπρόσωπος στη Θεσσαλονίκη του Ινστιτούτου Διαβαλκανικών Σχέσεων, με ειδικό συμβουλευτικό ρόλο στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο ΕΚΟΣΟΚ του ΟΗΕ. Κύριε Κωστόπουλε, πολλές είναι οι ιδιότητές σας και χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε κοντά μας να μας ενημερώσετε για τα τελευταία νέα, γιατί από ό,τι καταλάβαμε, από ό,τι είδαμε από τις ενημερώσεις, κάνατε και μια πολύ ωραία συγκέντρωση, στην οποία συγκέντρωση θα σας αφήσω το λόγο να μας πείτε εσείς. Η συγκέντρωση αυτή έγινε με αφορμή την υποψηφιότητά μου στο ψηφοδέλτιο του Μιχάλη Τζορμπίδη, ισχυρό επιμελητήριο. Που όπως είπατε προηγουμένως, το προσεχές Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα καλούνται όλοι οι επαγγελματίες του νομού Θεσσαλονίκης να εκλέξουν τη νέα διοίκηση του επιμελητηρίου τους. Το επιμελητήριο, το επαγγελματικό, το οποίο είναι το κοινό μας σπίτι, λέμε έτσι απλά για να το καταλάβουν όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτευματίες της πόλης μας, σε μια πραγματικά δύσκολη συγκυρία οικονομικά. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι ένα πρόβλημα δημοσιονομικό τελικά κατέληξε στις πλάτες του ιδιωτικού τομέα, του ελεύθερου επαγγελματία, ο οποίος βάλεται καθημερινά όχι μόνο από την αδυναμία του καταναλωτικού κοινού, που λόγω των φόρων δεν μπορεί να αναπτύξει, να ανταπεξέλθει και να δώσει μια κίνηση και ζωή στην αγορά, αλλά καλούμαστε να καλύψουμε και άλλα κομμάτια της επιχειρηματικότητας που πολύ απλά η απλά οικονομία περνάει, η πραγματική οικονομία περνάει μια πολύ μεγάλη πρωτοφανή κρίση στη χώρα μας. Και πολύ ιδιαίτερα στην ελληνική περιφέρεια, όπου μέσα σε αυτή είναι και η Θεσσαλονίκη μας. Θέλετε να αφαιρθούμε καθόλου στα δελτία τύπου που έχουν περάσει και έχουν δώσει στον κόσμο μια ενημέρωση σχετικά? Μιλάω και με τον κύριο Τζορμπίδη, ο οποίος έκανε ένα ενημερωτικό δελτίο τύπου και αναφέρθηκε σε διάφορα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι επιχειρήσεις, έδωσε κάποιες δικές του προτάσεις. Πείτε που αντιμετώπισαν, που αντιμετωπίζουν και ναι, που καλείται η νέα διοίκηση του επιμελητηρίου, του επαγγελματικού επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, να τα αντιμετωπίσει όλα αυτά τα προβλήματα, γιατί πραγματικά. Να πούμε έτσι πολύ απλά ότι στη χρονιά που διανύουμε, περισσότερο από 120.000 επιχειρήσεις δυστυχώς έβαλαν λουκέτο. Πάνω από 7.000 εργαζόμενοι στο νομό Θεσσαλονίκης χάσανε δυστυχώς τη δουλειά τους. Όπως αντιλαμβάνεστε, το πρόβλημα είναι πλέον εκρηκτικά, ένα εκρηκτικό κοινωνικό πρόβλημα, το οποίο θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Ναι. Δυστυχώς η συγκυρία η οποία διέρχεται η χώρα είναι δραματική. Βλέπετε τις εξελίξεις πρόσφατες σε ολόκληρη την Ευρώπη και όχι μόνο σε αυτή. Μπήκαμε δυστυχώς σε μια ύφεση, σε μια κρίση με παγκόσμιες διαστάσεις και καλείται η μικρή Ελλάδα μας να αντιμετωπίσει, μάλλον κλήθηκε πρώτη να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, και θα πρέπει τουλάχιστον οι επαγγελματίες, οι επαγγελματικές οργανώσεις να κάνουν ό,τι μπορούν για να ξεπεράσουμε, να περάσουμε πλέον σε μια φάση σταθεροποίησης. Και με το βλέμμα μας βέβαια στην ανάπτυξη, η οποία πρέπει να έρθει όχι μόνο για τους επαγγελματίες, για μας, για την κοινωνία και τα παιδιά μας. Ναι, κύριε Κωστόπουλο, πολύ σημαντικά αυτά που μας λέτε και εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιες είναι οι δικές σας προτάσεις, μπαίνοντας στο συνδυασμό του Τζορμπίδη, και τι έχετε να μας πείτε. Ο συνδυασμός ισχυρό επιμελητήριο είναι ένα πολυσυλλεκτικό ψηφοδέλτιο. Περίπου 155 υποψήφοι κατέρχονται για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι είναι και πολύ μελές, είναι περίπου 50 άτομα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, το οποίο έρχεται να ανταποκριθεί σε 55.000 επαγγελματίες του νομού Θεσσαλονίκης. Είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός. Αριθμός είναι μεγάλος. Καλύπτει, θα έλεγα, όλα τα επιτηδεύματα και όλα τα επαγγέλματα της πόλης, με
επιμέρους αλλά και με γενικά προβλήματα τα οποία πρέπει να βρουν το δρόμο τους και τη λύση. Με συνεργασία νομίζω ότι θα καταφέρετε ένα καλό αποτέλεσμα αν συνεργαστείτε όλοι και όσοι είστε υποψήφοι και πρόκειται να εκλεγείτε σε κάποια συγκεκριμένη πολύ θέση. Σωστά. Και με κοινή λογική και σκέψη θα βγει ένα καλό αποτέλεσμα. Τι θα μπορούσατε να προτείνετε μέσα από το επαγγελματικό επιμελητήριο σαν τρόπο και σαν στα προβλήματα της ανεργίας που υπάρχουν σήμερα, κάποιες λύσεις? Είπατε προηγούμενα ότι κατέρχομαι ως υποψήφιος για το επαγγελματικό επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Θα πρέπει να πούμε για την ιστορία ότι πάρα πολλοί φίλοι, συνάδελφοι και συνεργάτες είχαν οθήσει στο να κατεβάσουν ένα εξάρτητο ψηφοδέλτιο στις εκλογές της προσεχούς περίοδου για το επιμελητήριο. Όμως ακριβώς για τον λόγο τον οποίο θα αναφέρω στη συνέχεια, απεφάσισα να συνεργαστώ με τον Μιχάλη Ζορμπίδη, που είναι ένα διευρυμένο και ισχυρό ψηφοδέλτιο. Γιατί, ξέρετε, εμάς τους Θεσσαλονικείς λένε ότι έχουμε, με συμμυρούμε, δεν συνεργαζόμαστε. Για τον λόγο αυτό, συνέργειες, με τις συνέργειες και με τις συνεργασίες, πιστεύω ότι κάτι θα αλλάξουμε καλύτερο για την πόλη αυτή. Και οι ελπίδες αυτές και οι προσδοκίες είναι σε πολλούς νέους επαγγελματίες. Άλλωστε, οι προσεχείς εκλογές έρχονται να ανανεώσουν αυτή έτσι τη δύναμη, είναι, την επαγγελματική και εμπορική μέσα στην πόλη μας. Σίγουρα έτσι είναι, και να δώσουμε στο λόγο τον κύριο Κωνσταντίνο Φαναριώτη, ο οποίος είναι αρχιτέκτον μηχανικός, σύμβουλος επιχειρήσεως, σύμβουλος ακίνητης περιουσίας, εφαρμογές ενεργειακών συστημάτων και επενδύσεων. Σύμβουλος επιχειρηματικών προτάσεων. Γενικώς είστε ένας αξιόλογος άνθρωπος στο χώρο σας. Και να ρωτήσουμε και εσάς, από τη δική σας εμπειρία στο χώρο των επιχειρήσεων, τι θα συμβουλεύετε στους υποψήφιους? Οι υποψήφοι έχουν ένα σκοπό. Ο σκοπός των υποψηφίων είναι να δώσουν καινούργιες ιδέες, καινούργιες προτάσεις για να αναπτύξουν ή να δώσουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν οι ίδιοι επιχειρηματίες το κάθε επάγγελμα που κάνουν. Εγώ αυτό που θα ζητούσα και από τον κύριο Κωστόπουλο, να όλες οι ιδέες και όλες οι προτάσεις που να κάνουν να βοηθήσουν εμάς τους επαγγελματίες. Το έχουμε ανάγκη, γιατί και εγώ έχω ανάγκη και ο διπλανός μου έχει ανάγκη, μεγάλες εταιρείες έχουν ανάγκη, πόσο μάλλον και οι πιο μικρές, που κλείνουν καθημερινά. Βλέπουμε καθημερινά επιχειρήσεις στη ΔΟΗ, Σόζης ΔΟΗ, κλείσιμο μία επιχείρηση, κλείσιμο η άλλη. Πού πάνε τώρα όλοι αυτοί? Το κράτος δεν το σκέφτεται? Δεν σκέφτεται ότι χάνει από αυτούς τους ανθρώπους, ενώ κερδίζοντας το κράτος κερδίζουν και οι επιχειρηματίες? Ποιος είναι αυτός ο φορέας ο οποίος θα δώσει ιδέες, πώς το λένε, ανάπτυξης? Εγώ ειλικρινά, κύριε Κωστόπουλε, πήγα και όλοι μας περνάμε τον πόνο μας σε διάφορα καφέ. Δεν έχω συναντήσει, δεν έχω, όποια μέρα και να έχω πάει, το κάθε τραπεζάκι δίπλα μου να λέει τον πόνο του και να λέει ιδέες ο ένας τον άλλον, να γίνεται σύμβουλος επιχείρησης ιδεών για την επιχείρηση του αλουνού. Φτάσαμε σε ένα σημείο ο κάθε ένας να δίνει ιδέες το πώς θα κάνει, πώς θα ανταπεξέλθει και θα σώσει την επιχείρησή του. Νομίζω ότι οι υποψήφοι πρέπει να είναι πολύ δυνατή η ομάδα. Εγώ, να πω την αλήθεια, επειδή γνωρίζω τον κύριο Κωστόπουλο, γνωρίζω το έργο του, πιστεύω ότι θα κάνει και το ανάλογο. Θα γίνει σωστή δουλειά. Ναι. Θα γίνει σωστή δουλειά και νομίζω ότι προερχόμαστε από και προέρχεστε από χώρους επιχειρήσεων, γνωρίζοντας τι αντιμετωπίζει η επιχειρηματικότητα την εποχή αυτή. Επομένως, γνωρίζοντας τα προβλήματα, προσπαθούμε να τα λύσουμε με τον ανάλογο τρόπο. Κύριε Κωστόπουλο, νομίζω ότι συμφωνείτε. Συμφωνώ απόλυτα και θα πρέπει να πούμε και κάτι ακόμη, ότι βλέπουμε καθημερινά στις τηλεοράσεις μας από τα μεγάλα κανάλια. Γίνεται μια προσπάθεια εκφοβισμού όχι μόνο του κόσμου, αλλά και του επιχειρηματικού κόσμου πλέον. Όλη αυτή η κατάσταση έχει δημιουργήσει μια εκρηκτική διάσταση, ας πούμε, και μέσα στην κοινωνία, αλλά και μέσα στον επαγγελματικό γίγνεσθε και δράση. Πιστεύω ότι αυτό πρέπει να σταματήσει. Θα σας πω κάτι πολύ χαρακτηριστικό, το οποίο αφορά την πόλη μας, την Θεσσαλονίκη. Κατά μήνα Σεπτέμβριο, λόγω ότι η Θεσσαλονίκη είναι κοντά στα θέρετα της Χαλκιδικής κτλ., είναι ο μήνας εκκίνησης της επαγγελματικής ανάπτυξης. Δηλαδή, κάθε Σεπτέμβριο οι επιχειρήσεις εδώ και δεκαετίες είχαν μια ανάπτυξη ιδιαίτερη το μήνα Σεπτέμβριο. Ξέρετε ποια ήταν η πτώση τον περασμένο Σεπτέμβριο αυτής της χρονιάς όσον αφορά τις εισπράξεις που είπε ο κ. Φαναριώτης
του ελληνικού δημοσίου από τον φόρο, φόρο προστιθέμενης αξίας, το ΦΠΑ που λέμε. 42% πτώση τον μήνα Σεπτέμβριο που θα έπρεπε να έχουμε αύξηση. Αύξηση, ναι. Είχαμε δυστυχώς αυτό το δραματικό, δηλαδή μεγάλη στέρηση εσόδων για το κράτος. Βγαίνουν έξω όλοι οι στόχοι και οι προγραμματισμοί οποιοδήποτε προϋπολογισμού ή αυτή για την κοινή ωφέλεια. Και οδηγούμαστε δηλαδή σε, σε έναν μαρασμό, έναν δύσκολο δρόμο, μια επιστροφή η οποία θα έρθει μετά από πολλά χρόνια. Πρέπει να το κατανοήσουμε αυτό, ότι και οι επαγγελματίες μαζί με την, με την κοινωνία, τους εργαζόμενους, είμαστε μια, θα έλεγα, μια γροθιά, μια, μια αγκαλιά, να δείξουμε αλληλεγγύη και συνέργεια για να προσπαθήσουμε για το καλύτερο αύριο, όχι μόνο για μας, αλλά όπως είπα και προηγούμενα, για την κοινωνία και τα παιδιά μας. Πολύ καλά μας τα είπατε, κύριε Κωστόπουλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω όλα να πάνε καλά και θα τα πούμε στη συνέχεια κάποια άλλη στιγμή, έχοντας κάποιες ιδέες και προτάσεις σε ένα άλλο μας θέμα. Σας ευχαριστώ. Και εγώ. Να είστε καλά, κύριε Φαναριώτη, γεια σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κάπου εδώ τελειώσαμε και το δεύτερο μέρος. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί σας. Απλά έχει το τελείωμα και το κρεατή βοήθεια. Έχει
Thank you.
Και όπως καταλάβατε, φτάσαμε στο επόμενο μέρος που σας υποσχεθήκαμε. Έχουμε τους Έλληνες διασώστες. Παρακολουθήσαμε ένα διεθνή μαραθώνιο, αυτό που είδατε, αυτό ήτανε. Και να συστήσουμε τα άτομα που φέραμε σήμερα εδώ. Έχουμε από αριστερά μου τον κύριο Μιχάλη Μαλή, Γενικό Διευθυντή της ΜΚΟ Οργάνωση Έλληνες Διασώστες. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Έχουμε την κυρία Χαλκιώτη Αρετή, η οποία είναι και ταμείας. Καλησπέρα. Έχουμε και τον κύριο Τσαρουχά Αναστάσιο, ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Αισθανόμαστε πολύ ασφαλείς, να το πούμε έτσι. Λέτε, καλά κάνετε. Ναι, ναι, ναι. Να ξεκινήσουμε λίγο ρωτώντας τον κύριο Αναστάσιο Τσαρουχά. Οι Έλληνες διασώστες ποιοι είναι? Σε μία πρόταση. Σε μία πρόταση, όπως θέλετε. Σε μία πρόταση. Είναι μία μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική, εθελοντική διασωστική οργάνωση. Α, πολύ ωραία. Και πού ιδρεύει αυτή? Εσείς εδώ έχετε, από ό,τι γνωρίζω, κάπου προς Καφτατζόγλιο, κάποια μέσα έδρα. Μέσα στο Καφτατζόγλιο είναι η χώρη μας, εκείνη η έδρα μας. Στο ΚΑΠΑ 3 το κτίριο συγκεκριμένα είναι τα κεντρικά μας. Ναι. Και εκεί πέρα μέσα κινούμαστε. Κύριε Μαλή, πού δραστηριοποιείται η οργάνωση? Η οργάνωση δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς. Ο ένας τομέας είναι κοινωνικής προσφοράς και ο δεύτερος τομέας είναι το επιχειρησιακός τομέας. Ναι. Σε αυτό το κομμάτι υπάρχουν τομείς, υποτομείς θα τους έλεγα, έτσι, όπου δραστηριοποιείται η οργάνωση. Είναι η έρευνα και διάσωση σε ανοιχτές περιοχές, είναι οι μαζικές καταστροφές, όπου και είναι και η δίκευση της ομάδας, στο υγρό στοιχείο, δασοπροστασία και πυροπροστασία, δηλαδή προσέχουμε το δάσος μας, το περιαστικό, ναι, του Σεϊσού, ναι, και επεμβαίνουμε όποτε χρειαστεί. Πολύ σημαντικό και πολύ σωστά όλα αυτά, και να είστε καλά που έχετε αναλάβει τέτοιες σπουδαίες δραστηριότητες. Κύριε Τσαρούχα, από ποιους φορείς ενεργοποιείτε και με ποιους φορείς συνεργάζεται αυτή η οργάνωση? Κοιτάξτε, σαν Έλληνες διασώστες είμαστε συνταγμένοι στο Μητρό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, που σημαίνει έχουμε μια άμεση επαφή με αυτό τον φορέα, που είναι ο κυριότερος φορέας για τις εθελοντικές οργανώσεις όπως είμαστε κι εμείς. Υπάρχει μια συνεργασία πολύ καλή, τόσο με πυροσβεστική, που έχουμε και πολλές συνεκπαιδεύσεις μαζί τους, με το λιμενικό, την αστυνομία όποτε χρειαστεί, και από εκεί και πέρα είναι και διεθνείς φορείς, όπως είναι, επειδή είμαστε συνταγμένοι και στο Μητρό του Υπουργείου Εξωτερικών, στην ΕΔΑΣ όπως την ονομάζεται, η υπηρεσία συγκεκριμένη. Όταν υπάρχει κάτι σε διεθνές επίπεδο, ενημερωνόμαστε επιθέσεις και από το εξωτερικό, από τα Ηνωμένα Έθνη, μέσω κάποιων μηνυμάτων που έρχονται στα κινητά μας όταν υπάρξει ανάγκη για βοήθεια. Όταν υπάρχει και μεγάλη ανάγκη, θα έλεγα. Έτσι, ακριβώς. Κυρία Χαλκιώτη, η οικονομική πόρη ποιοι είναι και πώς συντηρείται αυτή η οργάνωση? Βασικά είναι οι συνδρομές των μελών. Των μελών. Ιδιωτικές χορηγίες, φίλοι της οργάνωσης. Στο παρελθόν υπήρχαν και κάποιες κρατικές επιχορηγήσεις με τη μορφή εξοπλισμού μέσω, ναι, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Και στο παρελθόν επίσης συμμετείχαμε και σε κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα, ναι, μέσω του οποίου μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε εξοπλισμό για την οργάνωση. Τα καταφέρνετε? Εντάξει, αυτή η περίοδος είναι λίγο δύσκολη, όπως για όλους. Ναι. Έτσι και το μέσο της διάσωσης και γενικά εθελοντισμός πλήττεται. Ναι, γι' αυτό είμαστε εδώ όμως, για να δείξουμε ότι είναι, ναι, πολύ σημαντικό το έργο σας. Ναι. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό ότι ο κόσμος πρέπει να είναι ευαισθητοποιημένος σε τέτοια θέματα, γιατί οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να συμβεί κάτι. Εκεί όμως χρειαζόμαστε και απευθυνόμαστε σε εσάς. Και εσείς πρέπει να είστε έτοιμοι. Έτοιμοι σημαίνει πρέπει να έχετε πολλά πράγματα, να έχετε εξοπλισμό. Σίγουρα. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να κάνουμε μια ενημέρωση. Αυτός είναι και ο σκοπός. Ναι. Στο παρελθόν καταφέραμε να εξασφαλίσουμε ένα πολύ σημαντικό εξοπλισμό για την, ναι, οργάνωση. Αλλά ο τομέας είναι τέτοιος που χρειάζεται και ο εξοπλισμός να ανανεώνεται συνεχώς. Εμείς δίνουμε βάση στο να αγοράσουμε συλλογικό εξοπλισμό. Ναι. Και διαθέτουμε κιόλας μηχανήματα που είναι αρκετά ακριβά. Και εδώ θα συζητήσουμε τον κύριο, ναι, Μαλή για τον εξοπλισμό, γιατί τώρα θα σας ρωτούσα τι είδους εξοπλισμός υπάρχει. Εδώ βλέπουμε τις φωτογραφίες. Έχουμε μηχανολογικό, ηλεκτρονικό, έχουμε διάφορους τύπους από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, βεβαίως.
Καταρχάς, το να χωρίσουμε τον εξοπλισμό μας σε ομάδες είναι ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούμε σε μαζικές καταστροφές. Πριν από λίγο είδαμε το Delsar. Ναι. Αυτό είναι ένα ηχοεντοπιστικό μηχάνημα, το οποίο έχει απίστευτες δυνατότητες. Πού το χρησιμοποιείτε αυτό? Αυτό συνήθως το χρησιμοποιούμε στις μαζικές καταστροφές, ναι, όπου μπορούμε να εντοπίσουμε έναν ήχο από κάποιον εγκλωβισμένο σε χαλάσματα σε αρκετά μεγάλο βάθος. Οπότε η διάταξη των αισθητήρων που έχει αυτό το μηχάνημα μας βοηθάει ούτως ώστε να επικεντρωνόμαστε όσο περνάει η ώρα και με κάποιους χειρισμούς στο ακριβές σημείο που βρίσκεται, ναι, αυτός ο άνθρωπος. Που μας έχει ανάγκη. Ναι. Και έτσι ξεκινάει η επιχείρηση διάσωσης αυτού του, ναι, άνθρωπου. Έτσι. Πρέπει να τον εντοπίσουμε όμως. Υπάρχουν διαστολής, κόφτες, τηλεσκοπικά έμβολα. Όλα αυτά χρησιμοποιούνται και στις μαζικές καταστροφές, αλλά και σε επεμβάσεις που μπορούμε να κάνουμε σε τροχαία ατυχήματα ή σε αγώνες αυτοκινήτων που καλύπτουμε, ναι, για να μπορούμε να επιτυχάνουμε ένα τεχνικό απεγκλωβισμό. Έχουμε ένα πλήρη ορειβατικό εξοπλισμό, σκοινιά, καραμπίνερ, καταβατήρες και επίσης πλήρης εξοπλισμός στις πρώτες βοήθειες. Και πολύ σημαντικός αυτό σίγουρα. Ο οποίος είναι και ο εξοπλισμός ο οποίος συνήθως εξαντλείται, ναι, όχι, εξαντλείται πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα, γιατί εκεί βασιζόμαστε, ναι, τα χρησιμοποιούμε. Τα χρησιμοποιείτε, πάντα. Ίσως άλλα πράγματα λίγουν, συνέχεια ανανέωση, ενημέρωση. Φυσικά. Είναι πολύ σημαντικό. Οι ασκήσεις που κάνουμε, οι εκπαιδεύσεις που γίνονται, οι ασκήσεις γίνουν συνεχόμενες. Ναι. Όλα τα μηχανήματα φύρονται. Ναι. Ο εξοπλισμός των πρώτων βοηθειών καταστρέφεται. Ναι, βέβαια. Τα πετάμε αυτά, δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ξανά. Σίγουρα. Να επανέλθουμε σε εσάς, κύριε Χαλκιώτη, και να ρωτήσουμε για το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο βρίσκεται στις ομάδες σας και πόσο είναι αυτό, πόσο μπορεί να είναι. Εγγεγραμμένοι είναι 120 περίπου, ναι, 120 περίπου μέλη. Επιχειρησιακά δραστηριοποιούνται γύρω στα 50 άτομα. Μάλιστα. Κύριε Τσαρούχα, η εκπαίδευση των μελών ποια μπορεί να είναι, τι γίνεται και πώς απαρτίζεται η ομάδα αυτή επιχειρησιακή? Η εκπαίδευση είναι πριν έρθουν στην οργάνωση ή αφού ενταχθούν στην οργάνωση? Και το πριν θα συζητήσουμε και το μετά να συζητήσουμε. Το πριν τίποτα. 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 Καλά είναι βέβαια αν κάποιος φέρνει κάποιες γνώσεις δικές του μαζί, ναι, του, είναι πολύ θετικό. Ή να του αρέσει. Κάποιος, ας πούμε εγώ, μου αρέσει να ασχολούμαι με τα ιατρικά και θέλω να έρθω να γίνω, ας πούμε, θελόντρια σε κάποιο για τις πρώτες βοήθειες. Θα μπορούσα να το να κάνω έρθετε. Και θα έρθω, ναι, όντως. Να έρθετε. Όχι, το να φέρει κάποιος κάποιες γνώσεις μαζί του που υπάρχουν εξειδικευμένα άτομα, έτσι, όπως είναι, έχουμε, ας πούμε, διασώστες που δουλεύουν επαγγελματικά στο ΕΚΑΒ. Υπάρχουν μηχανικοί, υπάρχουν γιατροί. Αυτοί οι άνθρωποι φέρουν ήδη κάποιες γνώσεις μαζί τους λόγω της φύσης εργασίας τους. Ναι. Αυτά τα άτομα βέβαια είναι καλοδεχούμενα. Από εκεί και πέρα όμως μπορεί να έρθει να βοηθήσει οποιοδήποτε χωρίς να έχει απολύτως καμία γνώση, γιατί ό,τι χρειάζεται να ξέρει θα τα μάθει μέσα στην οργάνωση από τα διάφορα σχολεία που θα περάσει. Γίνονται κάποια σεμινάρια για να καταλάβουμε, κατά διαστήματα. Γίνονται συνεχώς εκπαιδεύσεις. Δηλαδή η εκπαίδευση δικιά μας δεν σταματάει ποτέ. Παράδειγμα, όπως αυτό που βλέπουμε τώρα στο monitor, έτσι. Ναι. Ποτέ δεν σταματάει η δικιά μας εκπαίδευση. Είναι συνέχεια όλο τον χρόνο. Χειμώνα-καλοκαίρι. Χειμώνα-καλοκαίρι, βέβαια. Γιατί πρέπει να συντηρούνται και τα άτομα τα οποία θα κληθούν να επέμβουν σε μια επιχείρηση. Σίγουρα πρέπει να έχουν καλή σωματική, έτσι, να μπορούν να ανταπεξέρχονται στα διάφορα προβλήματα. Και την φυσική κατάσταση, ναι, αλλά φυσική περισσότερο κατάσταση. Την γνώση των τεχνικών στοιχείων της διάσωσης. Ναι. Και από εκεί και πέρα. Υπάρχουν τα κλασικά σχολεία όταν έρθει κάποιος στην οργάνωση για να γνωρίσει την ομάδα και αφού ενταχθεί στην ομάδα, μετά ξεκινάει να εκπαιδεύεται για να γίνει διασώστης. Το οποίο δεν είναι μακροπρόθεσμο. Δεν γίνεται κάποιος διασώστης μέσα σε ένα και δύο και τρεις μήνες. Ναι. Πρέπει να περάσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, να αποκτήσει τις εμπειρίες και να είναι σε θέση να
χρησιμοποιηθεί από την οργάνωση εκεί που πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Και από ό,τι ξέρω και είδα και εγώ από μόνο, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ το θέμα και ήθελα να το δω σε μεγάλο βάθος, υπάρχουν διάφορα επίπεδα στους διασώσεις. Δηλαδή, ξεκινάς από ένα επίπεδο, πηγαίνεις σε άλλο και καταλήγεις τελικά στο να είσαι ένας πολύ έτσι δυναμικός άνθρωπος, ο οποίος μπορείς να τα απεξέλθεις τα πάντα και γνωρίζεις τα πάντα. Ναι, και είναι και λογικό αυτό το πράγμα, γιατί άμα δούμε τη φύση του αντικειμένου, θα δείτε ότι ο διασώστης πρέπει να περικλεί μέσα του πολλούς τομείς. Ναι. Δεν είναι δηλαδή να ξέρω μόνο πρώτες βοήθειες. Δεν αρκεί. Θα πρέπει να γνωρίζει πάρα πολλά πράγματα, χρήση σκηνιών, χρήση εξοπλισμού να διεισδύσει σε ένα κτίριο. Θα πρέπει να είναι σε θέση να ελέγχει την ασφάλεια ενός χώρου. Πρέπει να ξέρετε από τα σημαντικά. Πάντα δηλαδή. Δεν είναι μια ειδικότητα. Έτσι ακριβώς. Ξέρετε τα πάντα. Μπορεί να καλύψει ο ένας τη θέση του άλλου, με λίγα λόγια. Εάν υπάρχει πρόβλημα και μείνει κάποιος μόνος του ή οτιδήποτε, να μπορείτε να καλύψετε κάποιον άλλον. Mm-hmm. Να ρωτήσω τώρα εσάς, κυρία Αρετή, εάν αμείβεστε ή αν καλύπτονται κάποια έξοδα από αυτές τις δραστηριότητες. Κανένα μέλος δεν αμείβεται. Απλά σε περίπτωση επιχείρησης προσπαθούμε μέσω του Ταμείου της Οργάνωσης να καλύψουμε τα έξοδα της επιχείρησης. Αλλά δεν υπάρχει αμοιβόμενο μέλος. Δεν υπάρχει αμοιβόμενο μέλος. Να ρωτήσω τον κύριο Αναστάσιο τώρα, ποιες είναι οι δυνατότητες των μελών και ποιες από αυτές των ατόμων που απαρτίζουν την επιχειρησιακή σας ομάδα. Ναι, η επιχειρησιακή ομάδα για να μπορέσει να επιχειρήσει θέλει κάποιες εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις. Αυτό είναι αυτονόητο, έτσι. Προσπαθούμε τα άτομά μας να είναι πιστοποιημένα στους τομείς που θα πάνε να επιχειρήσουν, ιδίως στο κομμάτι των πρώτων βοηθειών. Όσοι επιτοπλίστων, όλα τα άτομα είναι πιστοποιημένα σε διάφορες βαθμίδες. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με τον τομέα, ανάλογα με το είδος της επιχείρησης και τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης, χρησιμοποιούνται άτομα τα οποία έχουν περάσει και τις κατάλληλες εκπαιδεύσεις και έχουν την εμπειρία να ασχοληθούν με αυτό. Σαφώς και είναι εκπαιδεύσεις σε βάθος, με έμπειρους εκπαιδευτές και πολλές φορές και από εκπαιδευτές εκτός ομάδος. Γιατί είναι λογικό να μην έχουμε σε όλους τους τομείς δικούς μας εκπαιδευτές. Οπότε εκεί, όταν υπάρχει κάτι πιο εξειδικευμένο, συνεργαζόμαστε με έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό που είναι εκτός ομάδος. Μάλιστα. Κύριε Μαλή, να επανέλθω σε εσάς και να ρωτήσουμε, όταν κάποιος θέλει να συνεισφέρει στην οργάνωση, είτε είναι νομικό πρόσωπο είτε ιδιωτικό πρόσωπο, με τι τρόπο και πώς μπορεί να το καταφέρει αυτό? Με πάρα πολλούς τρόπους. Μπορεί καταρχάς να συνεισφέρει στην οργάνωση οικονομικά. Συνήθως με την αγορά εξοπλισμού. Εκεί πονάμε, εκεί είναι το πρόβλημά μας. Θέλουμε να είμαστε υπερπλήρες από εξοπλισμό και βέβαια ο εξοπλισμός χαλάει. Καταστρέφεται. Ναι, μηχανήματα τα οποία μπορούν να κάνουν και 3 και 4 και 5 χιλιάδες ευρώ. Πρέπει να ανανεώνεται με πολύ πιο σύγχρονα μηχανήματα. Μπορεί να βοηθήσει και να στηρίξει την οργάνωση αρρωγά. Ας πούμε σε μια επιχείρηση, όχι τόσο εσωτερικό, στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό. Υπάρχουν πάρα πολλά άτομα που χρειάζονται πίσω στο κέντρο επιχειρήσεων της οργάνωσης, ούτως ώστε να διαχειριστούν όλο αυτό όλη αυτή την επιχείρηση, η οποία είναι πάρα πολύ σύνθετη και πάρα πολύ πολύπλοκη. Θέλετε πολλά άτομα. Επικοινωνίες με πάρα πολλούς φορείς, εσωτερικού και εξωτερικού. Και βέβαια, ένας ιδιώτης, που θα σε έλεγα επίσης και σε είδος. Ναι. Δηλαδή, υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες μας δίνουν τρόφιμα. Πάμε να επιχειρήσουμε στο εξωτερικό. Χορηγούν τα τρόφιμα μας για 7, 10, 15 μέρες, πόσο θα χρειαστεί να μείνουμε εκεί. Και βέβαια οι ιδιώτες, όλοι εμείς οι απλοί άνθρωποι και πολίτες, με την προσφορά μας, την εθελοντική μας προσφορά προς την οργάνωση. Προς την οργάνωση. Ο κάθε ένας μπορεί να προσφέρει και στο ελάχιστο. Δεν χρειάζεται κανείς να έχει την απίστευτη φυσική κατάσταση ή θα να πρέπει να είναι πλούσιος, ας πούμε, για να δώσει κάποια για να δώσει. Εγώ χρήματα. Νομίζω ότι μία επίσκεψη όλοι στους φτωχοί είμαστε εκεί που είμαστε, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Πιστεύω ότι όλοι εμείς οι οποίοι βλέπουμε, ακούμε και είναι πολύ ωραία αυτά που συζητάμε, μία απλή επίσκεψη στους χώρους για μία ενημέρωση ίσως μας πείσει
να έρθουμε και να, όχι μόνο να παρακολουθήσουμε, αλλά και να συνεισφέρουμε και γενικά, ας πούμε, να ευαισθητοποιηθούμε στην όλη αυτή διαδικασία και οργάνωση που γίνεται. Εγώ όμως θα μιλήσω λίγο και για την αιμοδοσία που πρόκειται να κάνετε και να μας πείτε μερικά πράγματα για το ότι κάνετε και μία αιμοδοσία κατά διαστήματα. Ναι, βεβαίως. Σε τακτά χρονικά διαστήματα, όχι κατά διαστήματα, ναι. Υπάρχει τράπεζα αίματος στο Ιπποκράτειο της ομάδας μας. Ήδη πιστεύω μέσα στο Νοέμβριο, ναι, να οργανώσουμε άλλη μία έτσι, ομαδική αιμοδοσία. Εάν καλύψουμε τον αριθμό, 50 άτομα περίπου, το Ιπποκράτειο θα στείλει μονάδα στις εγκαταστάσεις μας. Διαφορετικά, σε ομάδες των 5 ατόμων, θα πηγαίνουν στο Ιπποκράτειο για αιμοδοσία. Για την αιμοδοσία. Και σίγουρα θα ήταν πολύ καλό αν κάνουμε μία αναφορά σε όλους αυτούς τους χορηγούς που σας ενισχύουν. Οι ευγενείς χορηγοί μας. Ναι. Εύχομαι να μην ξεχάσω κανέναν. Λοιπόν, είναι η κλινική Μπαλτουμά. Ναι. Οι οποίοι μας προσφέρουν το ασθενοφόρο. Είναι η Beta Kae Systems, είναι το Ίδρυμα Λάτσι, είναι η Aegean Airlines, ο ΠΑΠ, από ό,τι διαβάζουμε, ΠΑΠ, στο Καφτατζόγλιο σας δίνουμε το Καφτατζόγλιο, το οποίο μας προσφέρει τον χώρο όπου στεγάζονται τα γραφεία και το κέντρο επιχειρήσεων, όπου στεγάζεται το εντευκτήριο, άλλος χώρος, ναι, αίθουσα διδασκαλίας, ένας τρίτος χώρος, πολύ μεγάλος, και οι διάφοροι άλλοι μικροί αλλά ευγενείς χορηγοί σας, οι οποίοι μας βοηθούν, μας στηρίζουν, και χάρη σε όλους αυτούς κρατιόμαστε και μπορούμε και προσφέρουμε, ναι, στην κοινωνία. Θα ήθελα να ρωτήσω και κάτι ακόμα το οποίο είναι σημαντικό. Πόσες τέτοιες οργανώσεις υπάρχουν, για να κλείσουμε και τη συζήτησή μας. Υπάρχουν αρκετές. Άλλες δραστηριοποιούνται λιγότερο, άλλες περισσότερο. Συνεργάζεστε μεταξύ σας. Συνεργαζόμαστε, βεβαίως. Όσο πιο πολύ δραστηριοποιείται μια οργάνωση, τόσο μεγαλύτερες ανάγκες έχει. Ναι. Είναι τα περιστατικά αυτά που επεμβαίνει, είναι οι εκδηλώσεις που καλύπτει, είναι τα καλέσματα που έχει αυτή η ομάδα για να καλύψει διάφορα περιστατικά και εκδηλώσεις, είναι πολύ πιο συχνά. Μάλιστα. Είμαστε περήφανοι που έχουμε σήμερα μαζί μας εσάς. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Μάλιστα, και θα κλείσουμε κάπου εδώ την εκπομπή μας με ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ευχαριστώ, φαντάζομαι θα το έλεγαν και όλοι οι υπόλοιποι που βλέπουν την εκπομπή, γιατί η συνεισφορά σας είναι απίστευτη. Και εμείς ευχαριστούμε που μας καλέσατε, γιατί και αυτό είναι μια βοήθεια δική σας, ναι, προς εμάς. Εμείς θέλουμε πάντοτε να δίνουμε ωραία πράγματα προς τον κόσμο και να τους κάνουμε να νιώθουν και να ευαισθητοποιούνται και να βοηθούν. Να γίνουν, οποιοςδήποτε μας βλέπει θα μπορούσε να γίνει ένας χορηγός, να έρθει, ένας εθελοντής, οτιδήποτε. Αυτό ζητάμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Να είστε καλά. Κάπου εδώ θα κλείσουμε και το κομμάτι αυτό της εκπομπής μας. Σε λίγο επιστρέφουμε με ένα άλλο κομμάτι, αφορά αισθητική.
Επιστρέψαμε και πάλι και μετά τους διασώστες στο υπέροχο εκείνο θέμα. Επιστρέφουμε ξανά με κάτι διαφορετικό, Zerva Cosmetics, καλλιντικά. Ενημερωτικό και αυτό το κομμάτι της εκπομπής μας και σήμερα έχουμε φέρει την Ατάσα Zerva, εκπρόσωπος, είναι ιδιοκτήτρια στα Zerva Cosmetics, η μαμά λείπει σήμερα. Έτσι δεν είναι η Νανά, Νανά Zerva. Σήμερα λείπει, ναι. Σήμερα λείπει, δεν πειράζει, την έχουμε σε κάποια άλλη μας εκπομπή. Αλλά θα είναι εδώ, όχι με την παρουσία της. Εντάξει, εντάξει, μας αντιπροσωπεύει πάντοτε. Έχουμε επίσης και τη Δέσποινα Μοχωρίδου, η οποία είναι και μαθήτρια και μοντέλο σήμερα. Έχει βαφτεί, έχει τακτοποιηθεί και έχει ομορφύνει το στούντιο από την παρουσία της. Να ρωτήσω, Νατάσα μου, ποιες είναι οι τάσεις της φετινής μόδας? Τάσεις της φετινής μόδας, θα μιλήσω μόνο για το μακιγιάζ. Μόνο για το μακιγιάζ, σήμερα για μακιγιάζ μιλάμε. Λοιπόν, φέτος είναι πάρα πολύ μόδα από την εταιρεία τη δική μας ουσιαστικά η αντιθέση στο μακιγιάζ. Ναι. Η Δέσποινα είναι μακιγιαρισμένη με τα χρώματα που υπάρχουν φέτος σαν τάση και μόδα χρωμάτων για αυτό το χειμώνα. Εμείς προτείνουμε φέτος καφέ μπλε. Ναι. Αντιθέσει ουσιαστικά όπως σου είπα και πριν, με ένα φούξ κραγιόν το οποίο φοράει. Είναι μακιγιαρισμένη δηλαδή με τα χρώματα που προτείνει η εταιρεία για αυτό το χειμώνα. Mm. Έντονες αντιθέσεις. Ναι. Προτείνουμε ή έντονα μάτια ή έντονα χείλη. Δεν είμαστε δηλαδή υπέρ της ενός προσώπου που είναι όλα έντονα επάνω του. Έντονα. Θεωρούμε ότι αδικείται με αυτόν τον τρόπο ένα πρόσωπο. Δεν αφήνεις την πραγματική εικόνα αυτού του προσώπου να βγει και να φανεί έξω και φροντίζουμε να έχουμε τονισμένο ένα από τα δύο τα χαρακτηριστικά επιλέγοντας το καλύτερο πάνω στο αυτό ανάλογα με το πρόσωπο. Έλεγα και εγώ νομίζω ότι όπου του κάθε ανθρώπου, της κάθε γυναίκας τα χαρακτηριστικά είναι τα καλύτερα, δίνουμε εκεί έμφαση. Εκεί δίνουμε έμφαση συνήθως. Και αυτό που πάντοτε προτείνω και πάντοτε είναι αυτό που υποστηρίζω στα πρόσωπα και στους ανθρώπους που έρχονται να μακιγιαριστούν είναι το ότι μπορεί να έχουμε σαν μόδα κάθε χρόνο, 2-3 φορές το χρόνο κάποιες τάσεις, αλλά είμαι από τους ανθρώπους που όταν δουλεύουν φροντίζω αυτό που πηγαίνει να έρχεται και να δένει με αυτό που είναι στη μόδα. Ναι. Δηλαδή το ότι πολλές φορές βρίσκουμε έντονα χείλη ή έντονα μάτια στις προτάσεις της μόδας και τα ακολουθούν κάποιες γυναίκες πιστά, θεωρώ ότι δεν είναι σωστό. Ναι, βέβαια. Θεωρώ ότι πρέπει να παντρέψουν αυτό που τους ταιριάζει με αυτό που προτείνει η μόδα. Γιατί πολλές φορές μπορεί να γίνει κάποιο λάθος, ακολουθώντας πιστά μόνο τη μόδα, χωρίς να την εφαρμόσουμε επάνω μας σωστά, και να μην είμαστε και εμείς αυτό που βγάζουμε, αλλά να εμφανίσουμε και μία εντελώς λάθος εικόνα. Σίγουρα. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σωστό να παντρεύουμε αυτό που είμαστε με αυτό που είναι στη μόδα. Εγώ νομίζω ότι παίζουν ρόλο και τα χρώματα που έχει κάθε γυναίκα. Πολύ σημαντικό. Έτσι δεν είναι? Αν έχουμε ξανθά μαλλιά, αν έχουμε σκούρα μαλλιά, λευκή επιδερμίδα, σκούρη επιδερμίδα, το χρώμα των ματιών. Κάνουμε μία αξιολόγηση. Και το στυλ, θα σου πω, της γυναίκας. Ναι. Όλο αυτό που είμαστε και βγάζουμε είναι σημαντικό να το παντρεύουμε με το πρόσωπο και με την εικόνα που θα βγάλουμε έξω. Πολύ ωραία. Εγώ θα ήθελα να συνεχίσουμε λίγο σχετικά με την εταιρεία, να πούμε 2-3 πράγματα για την εταιρεία της Zerva Cosmetics. Να πούμε για τη Zerva Cosmetics. Η Zerva Cosmetics είναι μια εταιρεία ολοκληρωμένη πλέον στον χώρο του μακιγιάζ. Έχουμε ξεκινήσει πριν 8 χρόνια τη δική μας γκάμα. Ναι. Είναι μια γκάμα η οποία είναι mineral προϊόντα. Είναι μια ολοκληρωμένη γκάμα μακιγιάζ, ξεκινώντας από τη βάση που χρησιμοποιούμε πριν το make-up, μέχρι και τα πινέλα. Τα προϊόντα μας είναι προϊόντα τα οποία γίνονται στο εξωτερικό. Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος. Στο Μιλάνο γίνονται τα προϊόντα του μακιγιάζ μας. Ναι. Επιλέγοντας 2-3 εργοστάσια διαφορετικά, δηλαδή αλλού γίνονται τα πινέλα της εταιρείας, αλλού γίνονται τα μολύβια της εταιρείας και αλλού γίνονται όλη η γκάμα του μακιγιάζ της εταιρείας. Ναι. Έχουμε ένα καταπληκτικό χημικό, τολμάω να σου πω ότι είναι καταπληκτικός, γιατί ο συγκεκριμένος χημικός έχει πάρει 7 παγκόσμια βραβεία για τη σύσταση για των τη προϊόντων. Σύσταση. Είναι πάρα πολύ υπεύθυνος σαν άνθρωπος για αυτό που φτιάχνει και για τα προϊόντα. Και επειδή είμαστε άνθρωποι, και εγώ και η μαμά μου, η Νανά Zerva ουσιαστικά, η οποία ασχολούμαστε πολλά χρόνια με το μακιγιάζ, δεν μπορούμε να επιλέξουμε ένα προϊόν και να το βγάλουμε έξω στον κόσμο να το δουλέψει, όταν δεν είμαστε πρώτα εμείς σίγουρες για την ποιότητα, για την εφαρμογή τη σωστή και για το να κρατήσει το προϊόν. Να κρατήσει, δηλαδή, σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επειδή απευθυνόμαστε και σε επαγγελματίες και σε πελάτες λιανικής, θεωρώ ότι είναι
ένα από τα σημαντικά κομμάτια της δουλειάς μας, το να κάνουμε ένα μακιγιάζ και φεύγοντας να μην φύγει μαζί μας, να, διαρκεί, να κρατήσει. Να διαρκεί. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ να κάνω μια παρένθεση εδώ και να πω γιατί είναι τιμή μου αυτό που τα καλλιντικά της Zerva Cosmetics είναι και δική μου χορηγή. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να συνεχίσουμε λίγο να μιλάμε για το εργαστήριο, ένα workshop το οποίο έχει δημιουργηθεί τη Zerva. Και κάποια πράγματα όσον αφορά αυτό, νομίζω ότι να καλύψουμε και αυτό το κομμάτι της Zerva. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι άλλο, ναι, εντάξει, από τη δουλειά σίγουρα. Μας. Αλλά πρέπει να ενημερωθεί και ο κόσμος γιατί υπάρχει και αυτή η δυνατότητα μέσα στη Zerva. Ναι, υπάρχει. Είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει να κάνει και με τα προϊόντα αλλά και με την εμπειρία που κουβαλάμε μέχρι στιγμής και οι δύο σαν μακιγιές, που ειλικρινά την δίνουμε με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη και κόπο στα παιδιά που έρχονται και τα ευχαριστώ όλα τα παιδιά που έχουν έρθει μέχρι στιγμής στο εργαστήριο. Ναι. Είναι ένας χώρος ο οποίος ξεκινάμε να δώσουμε όσο πιο σωστές και δυνατές βάσεις γίνεται στα παιδιά που μας έχουν εμπιστευτεί, γιατί είναι μεγάλη τιμή για μας τα παιδιά που έρχονται στο χώρο και μας εμπιστεύονται για να μάθουν και να συνεχίσουν αυτή τη δουλειά. Είναι ένας χώρος λοιπόν που ξεκινάει, έχει διαφορετικά τμήματα ανάλογα με τις ανάγκες και με αυτό που θέλει να μάθει το κάθε παιδί. Είναι τμήματα τετράμινα και εννιάμινα. Αυτό θα ρωτούσα κάθε πότε. Ναι. Και κάθε πότε ξεκινάνε αυτά, μία φορά το χρόνο τα ξεκινάτε. Κοίταξε να δεις τώρα. Τα τετράμινα τα τμήματα μπορούν να γίνουν μέσα σε μία σχολική περίοδο, ας το πούμε. Μία σχολική περίοδο, ναι. Ναι, δύο φορές. Το εννιάμινο το τμήμα μπορεί να γίνει μία φορά. Μία φορά. Γιατί ζούμε και σε μια πολύ όμορφη χώρα, το καλοκαίρι θέλει να φεύγουν για μπάνιο τα παιδιά, εντάξει, δεν ναι. έρχονται να κάνουν μαθήματα. Ναι. Και να σε ρωτήσω, κάθε πότε αυτά, δηλαδή μέσα σε μια χρονιά τελειώνει, παίρνει κάποιο παιδί το χαρτί, γίνεται μια αξιολόγηση, πώς γίνεται όλη αυτή η διαδικασία μέχρι να φτάσουν να τελειώσουν τα μαθήματα, γίνονται εξετάσεις, πώς γίνεται. Γίνονται εξετάσεις καθ' όλη τη διάρκεια που τα παιδιά φοιτούν στο εργαστήριο δευτερών σπουδών. Ναι. Έχει τώρα και δύο χρόνια που πέρα από τις εκτάσεις που δίνονται σε εμάς και παίρνουν το χαρτί από το εργαστήριο δευτερών ναι. σπουδών, συνεργαζόμαστε και με έναν εξωτερικό οργανισμό, αν θέλεις να ναι. το πω, ο οποίος έχει άμεση σχέση με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Πιστοποιήσεις. Είναι πιστοποιήσεις. Ατόμων όμως. Άκτα λέγεται. Ναι. Ατόμο. Έτσι, πιστοποιεί το άτομο που κάνει ναι, την εκτάσεις. Πιστοποιεί κάθε άτομο ναι. το οποίο έρχονται και δίνουν ναι. εξετάσεις. Και θεωρητικές και πρακτικές και μπορούν να πάρουν και αυτό το πτυχίο. Πολύ. Μαζί δηλαδή συμπεριλαμβάνεται και αυτό, οπότε είναι απόλυτα σίγουρος κάποιος όταν επιλέγει ένα άτομο το οποίο κάνει πλέον, είναι από μαθητής ξεκινάει, κάνει τις εξετάσεις του, μαθαίνει, οπότε βγαίνει άπτεστα και γίνεται ένα καλό αποτέλεσμα, ας πούμε, μαζί με το μακιγιάζ. Να μιλήσουμε λίγο και για ένα νέο κατάστημα το οποίο έχεις δημιουργήσει. Εγώ έχω έρθει, είναι φανταστικό. Βρίσκεται Ερμού 44, είναι ο νέος σου χώρος, πολύ όμορφος, με την προσωπική σου πινελιά, με τον προσωπικό σου χαρακτήρα το έχεις δημιουργήσει. Εκεί διαλέξαμε τα δικά μου προϊόντα. Και νομίζω ότι έχεις να μας πεις κάποια πράγματα. Καταρχήν, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια. Είναι πολύ σημαντικό Μα είναι για αλήθεια, μένα. Είναι αλήθεια. Ναι, είναι όμως πολύ σημαντικό για μένα να ακούω τόσο όμορφα λόγια για ναι. αυτό το χώρο, που πραγματικά είναι ένα από τα όνειρα ζωής. Γιατί δεν το είναι το μοναδικό. Το μεράκι σου το έκανες πραγματικότητα. Ναι, είναι ένα από τα μεράκια όμως. Γιατί δεν μπορώ να μένω σε πράγματα στάσιμα. Θέλω συνέχεια την εξέλιξη και τη δημιουργία. Είναι ένας καινούριος χώρος. Είναι ένας χώρος ο οποίος έχει πλέον τα προϊόντα μας και για τους πελάτες της Λιανικής σε άμεση επαφή με εμάς. Ναι. Είναι ένας χώρος που προτείνουμε τα χρώματα και τα προϊόντα στα άτομα που μπαίνουν μέσα. Γίνονται δωρεάν μακιγιάζ στους ανθρώπους που έρχονται εκεί, δωρεάν εφαρμογή για να το πω καλύτερα, γιατί είναι πολύ σημαντικό το να γνωρίσει ο άλλος το προϊόν. Θεωρώ πολύ σημαντικό επίσης το να έρθει ο άλλος, να μπει στο χώρο, να του φορέσει επάνω του τα προϊόντα, να φύγει και να κάνει από μόνος του την επιλογή το αν είναι καλό αυτό το προϊόν επάνω του ή όχι, να το χρησιμοποιήσει. Για μένα είναι πολύ σημαντικό και θα το πω αυτό, ότι δεν έχει σημασία μόνο να κάνει μία δοκίμη, έχει σημασία οι γνώσεις που έχεις, γιατί έχεις και τη σχολή, ότι μπορείς τον κατάλληλο άνθρωπο που θα έρθει να του βάλεις το κατάλληλο χρώμα. Είναι πολύ σημαντικό να έρθει μια κυρία και να καταλάβει ότι εσύ να τη δεις, να εξετάσει μερικά πράγματα επάνω της και να πεις ότι σου ταιριάζουν αυτά. Ναι, έχετε σαν βάση, σαν αρχή. Μπορείς να κάνεις έτσι το μακιγιάζ, μπορείς να βάζεις έτσι ας πούμε, το eyeliner, τη σκιά, να δώσεις και μερικές συμβουλές. Πάντα γίνεται αυτό. Πάντα γίνεται αυτό γιατί ξέρεις κάτι.
Είμαι από τους ανθρώπους που μου αρέσει πάρα πολύ να φεύγει ο άλλος μέσα από το δικό μου χώρο και να είναι καλά. Ναι. Θεωρώ ότι είναι, και επειδή είναι ένα αντικείμενο που έχει άμεση επαφή με την ψυχολογία της γυναίκας. Δηλαδή, το ξέρουμε όλες οι γυναίκες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γυρνάς στον καθρέφτη και να βλέπεις το πρόσωπό σου τον ίδιο με αυτό που είσαι, αλλά πιο φροντισμένο και όχι ένα άλλο πρόσωπο. Θεωρώ ότι είναι λάθος να δώσω σε μία γυναίκα ένα πρόσωπο το οποίο δεν είναι η ίδια. Ναι. Και λόγω της μόδας, λόγω της τάσης μόδας, πολλά παιδιά, έτσι, πολλά λοιπόν, κορίτσια, ναι, ακολουθούν κάποια πράγματα και αντί για ομορφιά να δεικνύουν κάτι άλλο. Ναι. Υπάρχει αυτό. Υπάρχει και δυστυχώς είναι πολύ συχνό φαινόμενο. Ναι. Είτε γιατί δεν έχουν πάρει τις σωστές συμβουλές, είτε γιατί φροντίζουν να τους δώσουν πράγματα τα οποία δεν τους απασχολεί αν τους πηγαίνουν ή όχι. Είμαι τελείως κατά αυτής της πώλησης, εγώ προσωπικά. Ναι. Θεωρώ ότι μπορείς να παντρέψεις και αυτά που έχει αυτό το άτομο ήδη, σε προϊόντα και όλα αυτά που έχει επιλέξει, με κάτι το οποίο θα τις πάει. Mm-hmm. Και να βγει έξω πραγματικά, ναι, αυτό που είναι πιο φροντισμένη. Είναι πολύ σημαντικό. Επίσης υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο θεωρώ εγώ ότι πρέπει να το πούμε. Μιλάμε, για, μιλάμε για τα καταστήματα τα οποία μπορεί κάποιο άτομο, αν ενδιαφέρεται, να δημιουργήσει ένα τύπου franchise. Ναι. Θα σου πω το εξής. Πριν δημιουργηθούν αυτά τα καταστήματα, ήδη η εταιρεία μας υπάρχει σε Ελλάδα, σε Κύπρο, σε Τσεχία, Σλοβακία. Και ετοιμαζόμαστε και για κάπου ακόμα, που δυστυχώς ακόμη δεν μπορώ να σου το πω. Δεν θα μου το πεις, είναι έκπληξη. Εντάξει. Θα είμαι όμως από τις πρώτες που θα το μάθω. Θα είσαι. Okay. Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε λοιπόν και για άλλη χώρα. Μέχρι στιγμής, το πρώτο κατάστημα είναι αυτό εδώ στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει ένα Τσεχία-Σλοβακία. Ετοιμάζονται να ανοίξουν σε Κύπρο. Μπορεί να ανοιχτεί franchise, αλλά να ξέρεις ότι πίσω από όλη τη διαδικασία του franchise δεν είναι ένα μαγαζί το οποίο δίνεται έτσι franchise. Υπάρχει συγκεκριμένη εκπαίδευση, γιατί εμένα με ενδιαφέρει οπουδήποτε δοθεί franchise και μπει η πελάτησα μέσα σε αυτό το franchise να υπάρχει η ίδια γραμμή. Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει και νομίζω ότι από τη μια πρέπει να στηρίζετε εσείς τα καταστήματα τα οποία δημιουργούνται. Υπάρχει... Από την άλλη να υπάρχει μια πιστή αντιγραφή του ενός με του άλλου, αλλά έτσι και θα είναι και παντού γνώσεις τα καταστήματα, όπως αυτό που είδες. Έτσι πρέπει. Είναι πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία θα είναι. Και μακάρι και εύχομαι να δημιουργηθούν και άλλα στη Θεσσαλονίκη. Και όχι μόνο εκεί που είσαι, στο κέντρο, γιατί. Ετοιμαζόμαστε και για ένα δεύτερο. Είδες τι έβγαλα. Πολύ ωραία. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω και λίγο με τη Δέσποινα. Η Δέσποινα είναι φετινή μαθήτρια. Είναι φετινή μαθήτρια, έτσι. Ναι. Καταπληκτικό πρόσωπο, καταπληκτικό μακιγιάζ, θα έλεγα. Πώς νιώθεις όταν βρίσκεσαι μέσα στους χώρους και κάνεις τα μαθήματα με τις καθηγήτριές σου? Γιατί να πούμε ότι καθηγήτριες είναι η Νατάσα και η Νανά. Ναι, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό, όπως και οι υπόλοιπες συμφοιτητριές μου, διότι είμαστε ανάμεσα σε πολύ αξιόλογα πρόσωπα, ναι, άτομα, τα οποία θεωρώ ότι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους και το αντικείμενο το οποίο μας διδάσκουν. Και για να κρίνω, και επειδή άκουσα τη συζήτηση, έρχεσαι από κάπου έξω. Δεν είσαι από Θεσσαλονίκη και παρακολουθείς τα μαθήματα ερχόμενη από... Από Δράμα. Από Δράμα. Είναι πραγματικά πολύ ωραίο και νομίζω ότι βγαίνετε άξιοι άτομα και μπορούν τα ίδια τα άτομα αυτά κάποια στιγμή έρχονται στα καταστήματα, ίσως κάνουν και αυτά μία δίπλα σας. Αυτή είναι η εξέλιξη, η εξέλιξη. Μετά. Το, ναι, σκέφτομαι όμως εγώ. Σπαιδεύω πολύ όμως. Είπε πολύ καλά λόγια. Είπε καλά λόγια. Ναι, είναι πολύ καλά λόγια σύμφωνα με το πέδεμα που τρώει. Κλείνοντας, πιστεύω, ναι, πολύ άσχημα. Όχι, όχι, εντάξει, εγώ πιστεύω ότι γίνεται μια σωστή εκπαίδευση. Έχω πετύχει και σε μαθήματα, δηλαδή να βγαίνουν τα παιδιά σας και να τα κορίτσια όλα αυτά μετά από κάποιο μάθημα. Βγαίνουν ευχαριστημένα. Ναι. Είναι ευχαριστημένα. Κλείνοντας όμως τη συζήτηση τη σημερινή, τι θα θέλαμε να δώσουμε μήνυμα στις κυρίες που μας παρακολουθούν από σένα σαν συμβουλές, σαν οτιδήποτε, τι έχεις να μας πεις? Σαν συμβουλές. Σαν συμβουλές για το θέμα του μακιγιάζ, για το θέμα της περιποίησης, γενικώς, ας πούμε, ένα άτομο το οποίο βλέπω ότι είσαι πολύ περιποιημένη και προσεγμένη, τι θα θέλαμε να δώσουμε στις τηλεθεάτρες? Θέλεις να σου πω κάποια tips, τι θέλεις να κάποια τύπο, tips, πω. Πες μας, ναι, ας πούμε, όπως είπαμε στην αρχή, ποιες είναι οι τάσεις για τη φετινή μόδα, τι να προσέξουν? Όχι έντονο μακιγιάζ, λίγο τα χείλια. Το βράδυ φέτος είναι έντονο το είναι μακιγιάζ. Έντονο. Είναι έντονο το μακιγιάζ, είναι και τα ρούχα τόσοι άλλος φέτος, δηλαδή. Έχει πολύ δέρμα δεμένο με δαντέλα, έχει γούνες, έχει μπλούζες έντονες με στρας. Και γι' αυτό, επειδή όλο αυτό
είναι από μόνο τη μόδα, είναι από μόνο του έντονο. Ας φροντίσουν να έχουν, όπως είπαμε και στην αρχή, ναι, ή μόνο χείλη έντονα ή μόνο μάτια έντονα. Ας φροντίσουν να περιποιηθούν το δέρμα τους, mm-hmm, χωρίς να προκαλώ τον κόσμο να κάνει κάτι ακριβό, γιατί είναι περίεργες και εποχές, ναι, που, ναι, ζούμε αυτή τη στιγμή. Δεν είναι δύσκολο να φροντίσουν το δέρμα τους, ακόμη και στο σπίτι, με απλά πράγματα. Με απλούς τρόπους. Ναι, γιατί είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό που θα βγάλουν, είτε έχουμε έντονα μάτια είτε έντονα χείλ, να έχει ένα καθαρό δέρμα από κάτω. Για να δεχτεί το μακιγιάζ σωστά. Για να δεχτεί το μακιγιάζ σωστά και να κάνουν σωστές επιλογές ανάλογα με το πρόσωπο και τα χαρακτηριστικά τους. Mm-hmm. Και μία επίσκεψη από το χώρο σας δεν θα ήταν άσχημο για μερικές συμβουλές. Όπως θέλει, φυσικά είμαστε εκεί και μπορεί να περάσει για οτιδήποτε χρειάζεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή μας συζήτηση. Νομίζω ότι μάθαμε πολλά και για το μακιγιάζ και για τα μαθήματα που γίνονται. Και για το franchise και για τα πάντα. Ήταν όλα ενημερωτικά. Εγώ θα χαρώ να ξαναείστε σε άλλη συζήτηση μαζί μας και να κάνουμε και επιτόπου ένα μακιγιάζ από βήμα-βήμα, θα έλεγα. Κάτι απλό μεν. Να κάνουμε όποτε θέλεις, ναι, ό,τι θέλεις. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω. Ναι. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για τα καλά σου λόγια, ναι, και καλά, για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ και εγώ. Και κάπου εδώ θα κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Μια μισή ώρα συμπληρώσαμε. Μαζί σας και την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε, γεια σας.